κοινότητα και είναι το 0,3% των συμμετεχόντων. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Νάτι. Εδώ είμαστε. Νάτι, δεν μπορεί. Η οποία βέβαια εξέπληξε τους πάντες και στο ελληνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο στους πανευρωπαϊκούς αγώνες αυτής της χρονιάς. Με τον ημιμαραθώνιο, ήταν καταπληκτική. Παρακολουθούσα τους αγώνες στην ιταλική τηλεόραση και έμεινε άφωνος ο σχολιαστής. Είπε 10 φορές το όνομά της και την επιτυχία της. Εδώ είναι στη λέσχη αξιωματικών, είναι στη συμβολή Βασιλής Σοφίας Κερυγίνης. Ναι, σε πόσο είναι, σε 100-150 μέτρα θα στρίψει αριστερά. Στην Ηρώδα Αττικού. Είναι δηλαδή στο τελευταίο χιλιόμετρο τώρα πλέον. Ναι, αν υπολογίσουμε αριθμό πάνω κάτω, λίγο πάνω από τα 4 λεπτά το χιλιόμετρο που σε αυτό το σημείο κάνουν οι αθλήτρες οι συγκεκριμένες με αυτό το ρυθμό, οι ρεμπούλοι δηλαδή. Άρα είμαστε κάπου εκεί στα όρια του 2.49. Θα είναι πολύ καλύτερη από την περσινή της εμφάνιση. Είναι τρίτη στο μαραθώνιο, το διεθνή μαραθώνιο, είναι τρίτη, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βεβαίως. Ένα και δεύτερο κερδίζει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Για δεύτερη συνεχή χρονιά. Ο κόσμος την αποθεώνει, βλέπουμε και τις αντιδράσεις της, είναι καταπονημένη. Κοιτάξτε πώς σφίγγει το πρόσωπό της. Μια χρονιά δύσκολη, παιδιά, πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Έχει τρέξει μια μαραθώνιο στους πανευρωπαϊκούς αγώνες. Συγκινημένη. Έχει τρέξει στους Ολυμπιακούς αγώνες και τρέχει και στο διεθνή μαραθώνιο, τον αυθεντικό, όπως λέμε, μαραθώνιο. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Και είναι πολύ μεγάλη επιτυχία της. Το ρεκόρ της είναι 2.39.52, αλλά αυτό το σημείωσε στο Βερολίνο. Το Βερολίνο είναι flat διαδρομή. Εύκολη διαδρομή. Και ο μαραθώνης που όλοι ψάχνουν για να κάνουν τις μεγάλες επιδόσεις. Εκεί έχουν γίνει και τα παγκόσμια ρεκόρ. Εκεί βέβαια. 2-3 έκανε εκεί ο Γκεμπρεσιλασία. Και μετά πήγαν όλοι και κάνανε και το βελτίωσαν. Και μην ξεχνάμε ότι. 2:03. Η Ρεμπούλη έτρεξε 14 Αυγούστου στο Ρίο. Δηλαδή είναι ακριβώς. Να βλέπουμε, παρακαλώ, να βλέπουμε την προσπάθεια της αθλήτριας να μπει στο στάδιο. Αυτό είναι το πλάνο. Εδώ θα μείνουμε μέχρι και τον τερματισμό της πρώτης Ελληνίδας στην αθλητική διαδρομή. Μπροστά από το Μέγαρο Μαξίμου και το Προεδρικό Μέγαρο περνούν οι αθλητές και οι αθλήτριες. Μπράβο. Ο κόσμος δεξιά και αριστερά στον δρόμο χειροκροτάει. Γίνονται και οι απονομές στο στάδιο στους νικητές. Εντάξει, αλλά όταν έρχεται η αθλήτρια για να τερματίσει, καμία απονομή που μπορούμε να τη δούμε και αργότερα δεν έχει αξία. Εννοείται. Αυτό μετράει. Βλέπει κανείς την προσπάθειά της. Υπερπροσπάθεια. Κλαίει, ναι. Από συγκίνηση. Πολύ συγκινημένη. Έχει ξανασυμβεί για τη Ρεμπούλη. Αυτό το έχει δηλώσει και η ίδια. Έμπαινα στο Παναθηναϊκό στάδιο και έκλαιγα. Έτσι έλεγε. Οπότε το βλέπουμε. Το συνέστημα είναι τόσο υψηλό. Μοναδικές. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στιγμές και εικόνες. Φέτος κέρδισε και τον τίτλο στο πρωτάθλημα του ημιμαραθωνίου, το Μάρτιο. Δηλαδή η Ράνια κατάφερε να γίνει και γνωστή λίγο περισσότερο πέραν από εμάς, δηλαδή που παρακολουθούμε το στίβο ειδικά, και στους Έλληνες φιλάθλους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αθλήτρια για αυτή του Παναγιώτη Χαραμή, γυμνάζεται στη Λέρο, έχει και δικό της γυμναστήριο. Θυμάμαι μια φορά που μου έλεγε ότι έκανε 72 στροφές στο στάδιο της Λέρου και ζαλίστηκε, δεν ήξερε από πού να βγει έτσι. Βέβαια. Από τις πολλές στροφές στην προπόνηση. Γιατί πρέπει να έχεις δρόμους να πας να τρέξεις. Να έχεις ένα πάρκο στη Λέρου, δεν υπάρχουν τέτοια. Εκπληκτικό κορίτσι, μοναδική. Παίρνει το πρόγραμμα τηλεφωνικός από τον Παναγιώτη Χαραμή και το εκτελεί εκεί στη Λέρο. Η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια κατακυροκροτούμενη. Φέτος μετακόμισε στη Ρόδο. Απίστευτο στερματισμός από τη Ράνια Ρεμπούλη που αποθεώνεται. Στο Παναθηναϊκό στάδιο θα δούμε και το χρόνο της. Με δυνάμεις στο τέλος. Τεράστιο πλήσμα έχει αυτή. Η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια με 2.49.21. Νάτι εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ράνια Ρεμπούλη, η οποία εκτός που ήταν πρώτη γυναίκα, γιατί γελάς? Τι σου λένε, λέω, και γελάς?
κάνετε οι άνθρωποι και χαίρομαι και εγώ μαζί τους. Δεν πρέπει να κελάω. Όταν έμπαινα στο Καλή Μάρμαρο και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έκλαιγα. Πριν λίγο εδώ έκλαιγα με συγκίνηση. Έχεις συνηθίσει τώρα, βγήκες Τρίτη του χρόνου πρώτη. Μακάρι, το θέλω πάρα πολύ. Πραγματικά ήθελα πάρα πολύ να είμαι μέσα μετάλλια. Αν και είχε πολλές κοπέλες από την γένεια, χάρηκα γιατί πέρασα τρεις. Δυσκολεύτηκα σήμερα στον αγώνα. Ήμουν σε καλή κατάσταση, αλλά είχε πάρα πολύ κόντρα αέρα, το οποίο μαζί με την ανηφόρα δεν ευνόησε. Δεν πειράζει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί βγήκα πρώτη Ελληνίδα στα 120 χρόνια. Είμαι πολύ περήφανη για τη χώρα μας, είμαι πολύ περήφανη που είμαι Ελληνίδα και χάρηκα πάρα πολύ που βγήκα πρώτη Ελληνίδα μέσα στο Καλή Μάρμαρο. Τα λόγια είναι περιτά. Η διοργάνωση ήταν άψογη, ο κόσμος φοβερός σε όλη τη διαδρομή. Ενσυγχώνανε όλους τους αθλητές. Θέλω του χρόνου να είμαι πάλι εδώ, να δώσω παρόν, να πάω καλύτερα από ό,τι πήγα φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μου που με στηρίζουν και πιστεύουν σε μένα. Το κατάστημα της Ρόντου, την εταιρεία Στίχημαν, την Πιονάτ με τις βιταμίνες και την Κάρμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ την οικογένειά μου, τον προπονητή μου και όλο τον κόσμο που πιστεύει σε μένα. Και εμείς ευχαριστούμε, συγχαρητήρια.